Λοιπόν, υψηλή εξειδίκευση είναι και η συνάδελφό μου για τα θέματα του τουρισμού όμω και το... η κυρία Μαρκέλα Σαράιχα που είναι μαζί μου. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Μαρκέλα μου, καλό απόγευμα και σε σένα. Είχαμε σήμερα μια πολύ ωραία είδηση, ενδιαφέρουσα, νομίζω που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο ελκυστικός προορισμός για τους ξένους, mm-hmm. οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας και απολαμβάνουν τις ομορφιές, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους αυτής της χώρας. Καθώς σήμερα το πρωί είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επικοδομητική συνάντηξη μεταξύ των Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου, της κυρίας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού Τουρισμού, mm-hmm. αλλά και του Δημάρχου της Γλυφάδας, Γιώργου Παπα-Νικολάου, που συναντήθηκαν στην τρίτη παραλία της Γλυφάδας. Για έναν και μόνο σκοπό, να παρουσιάσουν το ειδικό μηχάνημα, τον ειδικό μηχανισμό, ο οποίος λέγεται C-Track, που αποτελείται από ράγες σταθερής τροχιάς και πάνω ότι υπάρχει το ειδικά διαμορφωμένο καθισματάκι για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν άμεση πρόσβαση στην παραλία. Ακριβώς, με ασφάλεια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και θα έχουμε πολύ ζέστη, ειδικά με την κλιματική αλλαγή που έχει επιμηκυνθεί και όλα στο καλοκαίρι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται να έχουν και αυτοί τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προσβασιμότητα που έχουμε όλοι εμείς στο μπάνιο στη θάλασσα. Μεταξύ των δηλώσεων που έκαναν, η κυρία Κεφαλογιάννη είπε χαρακτηριστικά ότι προωθεί πάρα πολύ από το Υπουργείο Τουρισμού τέτοιου είδους δράσεις και μάλιστα μέσω του Ταμείου του Ανάκαμψης χρηματοδοτεί περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, ούτως ώστε κάποιοι δήμοι να δηλώσουν συμμετοχή για να γίνονται τέτοιες δράσεις. Έχουμε τις δηλώσεις που τις εξασφαλίσαμε από το ΑΠΕ, που μπορούμε να ακούσουμε και των Τριών και να κάνουμε το σχόλιο μας. Βεβαίως. Πάμε. Η προσβασιμότητα σε βασικές υποδομές, σε βασικά δημόσια αγαθά, όπως είναι ο γυαλός, όπως είναι η παραλία, είναι βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Δεν υπάρχει κανείς συμπολίτης μας που να είναι αόρατος. Το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει να προβάλλει την Ελλάδα ως ένα προορισμό φιλόξενο και ασφαλή για όλους. Και βεβαίως προσβάσιμο σε όλους, γιατί η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα αποτελούν συστατικό στοιχείο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καταφθάνουν οι συμπολίτες μας από όλη την Αττική κάθε χρόνο. Πέρυσι φτάσαμε τις 8.000 χρήσεις των δύο μηχανημάτων που έχουμε και από την πρώτη στιγμή που φτάνουν εδώ οι συμπολίτες μας από παντού μπορούν να χαρούν την εμπειρία της θάλασσας. Ξέρεις τι με είχε πειράξει. Υπήρχαν σε κάποιες παραλίες, υπήρχαν μέχρι και συνεχίζουν να υπάρχουν αυτό το λεγόμενο C-Track. Έχω δει σε παραλία να έχουν μαζευτεί δεκάδες πιτσιρίκια και να παίζουν με αυτό σαν να κάνουν τσουλήθρα και οι γονείς να μην αντιδρούν και να μην αποτρέπουν τα παιδιά τους και να μην τους δείξουν ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Ναι, γιατί η παιδεία αυτή ξεκινάει πάντα από το σπίτι. Δεν φταίνουν τα παιδιά, σε ό,τι ηλικία και αν είναι. Η παιδεία έρχεται από το σπίτι. Ναι. Πλέον δεν πρέπει να διαχωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι τα ίσα δικαιώματα, ειδικά όσον αφορά στην προσβασιμότητα. Και άλλωστε είναι και στόχος της κυβέρνησης η προσβασιμότητα για όλους. Όπως είχε πει και χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας, είναι μια Ελλάδα με όλους, για όλους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να κρατήσουμε όλοι. Γιατί καλώς γίνονται όλα αυτά τα έργα, απλά και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να είμαστε δίπλα τους. Αυτά. Αυτά. Thank you. Ευχαριστώ την κυρία Μαρκέλα Σαράιχα.